Αγίου Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. Σεβασμιώτατε την Μητροπολίτα Μύρο του κύριε Χρυσόστομε, εκπρόσωπε της Αποθειωτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού Πατριάρχη του κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Σεβασμιώτατε Άγια Κρήτης, αξιότιμη κύριε εκπρόσωπη των αρχών, αγαπητοί πρεσβύτεροι και διάκονοι, λαέ του κυρίου. Συμμετέχω στο πένθος της σειράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου και της Αποστολικής κατά Κρήτην Εκκλησίας, η Ευκουθιωτάτη Μακαριώτης, ο προκαθήμενος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κύριος Κύριος Θεόδωρος, ανέθεσε στην ελαχιστότητά μου την εκπροσώπηση αυτού κατά την εξόδιο αποδοτία του Αηδήμου Κειμενάρχου της Θεοσόστου Τάφτης Επαρχίας κυρού Νεκταρίου. Ο Μακαριώτικος Πατριάρχης Αλεξανδρίας εκφράζει την βαθυτά τη λύπη του επί την προώρο εκτιμία του Μακαριστού Ιεράρχου Νεκταρίου. Πρώτον μεν, διότι εκ των ευκρικών χρόνων συνεδέθη μεταυτού με δεσμούς ειλικρινούς φιλίας, εκτιμήσεως και εν Χριστώ Ιησού αγάπης. Ύστερον δε, διότι η Ιερά Μητρόπολης Χερονήσου στερείται του καλού αυτής και Ευαγγελικού ποιμένους, η δε Εκκλησία της Κρήτης ένα εκ των επιλέκτων ανδρών αυτής, ωραία και εκφραστή της κριτικής εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας, ο οποίος συνάδωσε με αυτόν στην εκκλησιαστική διακονία από νεαράς ηλικίας και παρέστησε εαυτόν εκλεκτών και τίμιων μέλος της ιεραρχίας της τοπικής εκκλησίας και της ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. Ο αείδημος Ιεράρχης Νεκτάριος διακρίθη όλος ιδιαιτέρως ως εκκλησιαστικός ανήν πρώτου μεγέθους, μαρτυρουμένη στις ιδιότητας του τάφης, εκ του κλήρου και του λαού της πόλεως του Ηρακλείου ένθα διέπρεψε το πρώτον ως πρωτοσύγκυρος, κατόπιν δε υπό του κλήρου και του λαού της επαρχίας τάφης, υπέρ της οποίας αόπνος εργάστη κατά την 25ετή τετιμημένη αρχιερατεία του εναυτή. Δια της τελευταίς του, η τοπική εκκλησία και του Οικουμενικών Πατριαρχείων στερούνται ενός ιεράρχου κύρους και βαρύτητος, αλλά και η Κρήτη γενικότερον ενός τέκνης, το οποίο, δια του εκκλησιαστικού και κοινωνικού του έργου, ετοίμησε την ιδιότητα του κριτός ιεράρχου και ο οποίος ήδη συγκαταλέγεται στην μακρά πορεία των ανδρών εκείνων, τον αποτελούντο τη λαυγής αστέρας στη ζωή της τοπικής εκκλησίας. Ανταποκρινόμενος εις την διαβιβαστήσαν μισευτήν εντολή, μεταφέρω εις την μετέρα σεβασμιότητα, εις τα μέρη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, εις τον κλήρο και το απορπανιστέ τίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου, τη συμπάθεια και τα συλληπιτηρίους προσδύσεις, της Αυτοθειοτάτης Μακαριώτητος μετά της ευχής, όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξει την ψυχή του Μακαριστού Ιεράρχου Χωραζών. Νεκταρίου του Αηδήμου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου, η αιωνία είναι.